μεσημέρι, Αλεξάνδρα. Πραγματί στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Εδώ που δύο περιπολικά της αστυνομίας και στις δύο κατευθύνσεις, ανόδου και καθόδου, πραγματοποιούν ελέγχους, σταματάνε όλους τους οδηγούς γεωταχή αυτοκινήτων προκειμένου να διαπιστώσουν αν φέρουν το ειδικό έγγραφο για τη μετακίνησή τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν και άνθρωποι που μετακινούνται δίχως να έχουν το χαρτί. Από την πλευρά της αστυνομίας απλά τους έγιναν συστάσεις ότι θα πρέπει μέχρι και το βράδυ να έχουν προμηθευτεί αυτό το χαρτί. Δείχνει όμως ότι οι Λαρισαίοι έχουν συμμορφωθεί με την όλη κατάσταση. Μία βόλτα σήμερα το πρωί στο κέντρο της πόλης έδειξε ότι ελάχιστοι ήταν εκείνοι που μετακινούνταν και αυτοί που είχαν επιλέξει για κάποια δουλειά να μπουν στην πόλη είχαν στα χέρια τους το ειδικό χαρτί για αυτή τη μετακίνηση. Ωστόσο, αυτή η έλεγχη εδώ στα Διόδια, θα πρέπει να σου πω, είναι πρώτη σημασία αυτή την ώρα για την αστυνομία, καθώς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πολλοί Λαρισαίοι επέλεξαν να πάνε στα εξοχικά τους σπίτια, στα παράλια, όχι να κάνουν βόλτες στην παραλία ή να κάνουν μπάνιο, αλλά να κάνουν κάποιες δουλειές στα σπίτια τους. Σήμερα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα στη Θεσσαλία, Αλεξάνδρα, να σου πω πως 12 είναι συνολικά τα κρούσματα, τα επιβεβαιωμένα για την Θεσσαλία. Και μόλις χθες βράδυ είχαμε και την πρώτη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένας 67χρονος, η σύζυγος του οποίου επέστρεψε από την Ελβετία, παρουσίασε έντονα συμπτώματα και αμέσως διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και από εκεί στην εντατική θεραπεία, δίχως όμως να είναι διασωληνωμένος. Άλλα 5 άτομα νοσηλεύονται σε θαλάμους αρνητικής πίεσης και η κατάστασή τους φαίνεται ότι είναι σταθερή και δεν εμπνέει η ανησυχία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω πως είναι συγκινητική η ανταπόκριση επιχειρηματιών αλλά και ιδιωτών, προκειμένου να συνεισφέρουν οικονομικά και να δώσουν, να διαθέσουν μέτρα ατομικής προστασίας για τα νοσοκομεία, όπως επίσης και από την περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και από το Γενικό Νοσοκομείο, καλούνται ιδιώτες οι οποίοι έχουν διάφορα εξαρτήματα, εξοπλισμό στο σπίτι τους και δεν τους χρειάζεται πλέον να το παραδώσουν στο Γενικό Νοσοκομείο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι πόσο αυξημένες είναι οι ανάγκες και πως όλοι με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε.